τον εμπεγμό των οποίων σε όλο αυτό το διάστημα διακρίνεται και από την πλευρά της ΔΕΗ και από την πλευρά της πολιτείας και την κατάσταση την οποία βιώνουν οι κάτοικοι της Ακρινής, οι οποίοι είναι αυτή τη στιγμή, θα έλεγα, βρίσκονται σε ένα θυμό, σε μία δικαιολόγητη στάση από την πολιτεία, από τους υπευθύνους οι οποίοι όλο αυτό το διάστημα είχαν δώσει την ελπίδα ότι το πρόβλημα της Ακρινής πρέπει να τελειώσει, σε ένα πρόβλημα το οποίο όλοι το καταλαβαίνουμε ότι η Ακρινή σε λίγο καιρό η βιωσιμότητα του οικισμού δεν θα υφίσταται. Εδώ πρέπει να αναφέρουμε και τις ψευδείς δηλώσεις τις οποίες ο κύριος Παναγιωτάκης με τον τρόπο με τον οποίο προσπάθησε να μεταφέρει στον υπόλοιπο κόσμο το τι συμβαίνει με το αγρόκτημα της Ακρινής. Σε όλα αυτά, αν χρειαστεί, θα απαντήσουμε και εξειδικευμένα. Με λίγα λόγια, η Ακρινή αυτή τη στιγμή είναι στο σημείο μηδέν, σε ένα σημείο το οποίο μπορώ να σας πω ότι από την ώρα που ξεκίνησε ο αγώνας για την μετεγκατάσταση, μετά από τόσο καιρό βρισκόμαστε στο χειρότερο σημείο το οποίο θα μπορούσαμε να βρεθούμε.